Προσέχετε, 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 διότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού σωτηρία, είμαι μόνο στο Χριστό. Μη μας ξεγελάσει ο πονηρός και μας πάρει την ψυχούλα μας. Δεν μου αρέσει. Τι άλλο, το οποίο είναι φοβερό τούτο. Μη πηγαίνετε ποτέ σας σε προορατικούς, γιατί τα παιδιά της Εκκλησίας είναι αυτά τα οποία παθαίνουν τη μεγαλύτερη πλάνη. Πετάγεται μία από μέσα στην Εκκλησία, από μέσα στην Εκκλησία, και αμέσως αρχίζει. Ο τάδε είναι προορατικός. Πάμε εκεί. Θα πάει εκεί για να γίνεις καλά, έτσι. Για να σου πει τι να σου πει. Προορατικοί δεν υπάρχουν. Προορατικοί είναι μέσα στα βουνά, μέσα στα σπήλαια. Ένας πατήρ Παΐσιος υπήρχε. Προορατικούς ο κόσμος δεν έχει. Και προσέχετε πολύ, διότι περισσότεροι είναι καθυρημένοι ιερείς που δεν μπορούν να κάνουν ούτε αγιασμό, και φεύγετε και πάτε κοντά τους και τους καλείτε στα σπίτια σας να σας κάνουν αγιασμούς και αγιευχές. Δεν τους γνωρίζετε, μη δίδετε εμπιστοσύνη στον καθένα. Τις προάλλες αν θυμηθείτε ότι πιάσαν ένα από αυτούς τους λοποδίτες τους μεγάλους, πήγαινε και γόρασε ένα ράσο, τα μαλλιά τα άφησε, τα γένια τα άφησε. Μαλλιά σήμερα οι άντρες αφήσαν τα μαλλιά, οι γυναίκες τα κόψανε. Πήγαινε και γόρασε και έναν εγκόσπιον του δεσπότη και πήγαινε από σπίτι σε σπίτι, από σπίτι σε σπίτι, αφού επλάνησε όλες τις απρόσεχτες γυναίκες. Αφού εμάζεψε 80 εκατομμύρια, τον πιάσανε. Και όταν τον πιάσανε, τι το έκανε. Τον βάλανε φυλακή. Στη φυλακή να έχει την τηλεόρασή του, έχει το κρεβατάκι του, έχει το φαγάκι του. Τι τον νοιάζει. Πλην όμως εξεγέλασε τον κόσμο και πήρε τον ιδρώτα του, το ειστέρημά του. Γι' αυτό προσέχετε, μη δίδετε εμπιστοσύνη σε κανένα. Σε κανένα να μην δίδετε εμπιστοσύνη. Διότι αυτοί μετέρχονται πάσαν δωλιότητα για να παρασύρουν τα παιδιά του Θεού. Και όταν τα παρασύρουν πλέον, είναι δύσκολο να φύγουν από αυτούς. Δεν φεύγουν εύκολα. Διότι αυτοί μαζεύουν όλους τους σατανάδες και τους βάζουν πάνω στα παιδιά του Θεού και τα παραπλανεί ο διάβολος. Και ο Χριστός μας είπε ότι τον τελευταίο καιρό, λέγει, που θα έρθω μακρύν τον κόσμο, θα εμφανιστούν πολλοί από αυτούς, λέει. Προσέχετε, μην πλανηθείτε. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να φύγεις εκεί που υπάρχει δεσπότης πρώτα, ο οποίος επιβλέπει τα πάντα. Δεύτερον, υπάρχει ένας ιερεύς τον οποίο είναι γνωστός πλέον, έχει το όνομά του, ακούεται. Εκεί θα καταφύγεις, δεν θα πάει σε έναν ο οποίος είναι παράσιτο και παρασύρει τον κόσμο. Είναι πράγματα πολύ δύσκολα αυτά, γι' αυτό θα πληθυνθούν αυτοί τώρα. Βλέπετε, οι Ιεχωβάδες έρχονται, χτυπούν την πόρτα. Εσύ δεν ξέρεις τίποτε. Αυτό ξέρει πέντε χωρία της Αγίας Γραφής, τα χρησιμοποιεί, σε παραπλανεί, σου παίρνει την ψυχή. Εκείνο το λάθος που έχουμε εμείς είναι ότι δεν διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Το Ευαγγέλιο δηλαδή. Δεν παίρνουμε, δεν έχουμε στο σπίτι μας το Ευαγγέλιο και να διαβάζουμε λίγο, 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 λίγο την ημέρα.
Ποτέ δεν ανοίξαμε την Αγία Γραφή, ποτέ δεν γνωρίζαμε τι λέει ο Χριστός, ποτέ δεν ξέρουμε ότι μας έστειλε τέτοια επιστολή ο Θεός, την οποία ακριβώς πρέπει να τη διαβάζουμε. Υποθέσαμε ότι ένας πατέρας λείπει στο εξωτερικό χρόνια πολλά και στέλνει στο παιδί του ένα γράμμα. Θα το διαβάσει ή όχι? Θα το διαβάσει. Εδώ ο Θεός μας δίδει το δικό του το γράμμα, τη δική του επιστολή, το δικό του Ευαγγέλιο. Εμείς μπορεί να διαβάζουμε παλιοπεριοδικά, βρωμοπεριοδικά, τα οποία καταστρέφουν την ψυχή μας. Το Ευαγγέλιο δεν το διαβάζουμε. Και ξέρετε τι μου λέει εδώ ο κακούργος? Μόλις λέει, πάει να το διαβάσεις, σου βάζω έναν ύπνο, λέει. Όταν διαβάζεις τα δικά μας, λέει, σου κάνουμε τα μάτια σου 10. Έτσι. Πηγαίνετε μέσα στα νοσοκομεία για να καταλάβετε τούτη την εικόνα που σας δίνω. Όλοι οι αρρώστοι κρατούν ένα βρώμο περιοδικό και το διαβάζουν. Και δίπλα τους είναι η Αγία Γραφή. Ευτυχώς υπάρχουν αδερφές ευσεβείς μέσα στα νοσοκομεία, τα οποία έχουν σε κάθε ένα θάλαμα να έχουν και μία Αγία Γραφή. Αυτοί δεν τη διαβάζουν. Διαβάζουν αυτά τα βρώμικα, τα περιοδικά. Θυμούμαι όταν ήμουν μέσα στον Ευαγγελισμό και έβλεπα αυτήν την κατάσταση, ήταν τόσο λυπηρό το πράγμα, τόσο λυπηρό, που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ώρες ολόκληρο να κάθονται και να ανοίγουν αυτό το βρώμο περιοδικό που δεν είχε τίποτε άλλο, είναι φόρους, απάτες των συζύγων, έναν να πατά τον άλλο. Αυτά δυστυχώς τα κάνει ένας. Ό,τι φανταστείτε δηλαδή, να μην καθίσουν να τα περιγράψουν από τη γύμνια που έχει μέσα. Αυτές οι ψυχές που γυμνώνονται και βγάζουν το σώμα τους γυμνό και το βλέπουν εκατομμύρια παιδιά, νέα παιδιά, και τα κατασκανδαλίζουν. Πού θα πάνε, τι λόγο θα δώσω στο Θεό εν ώρα κρίσεων? Διότι λέει ο Θεός, αλίμονος σε εκείνον που γίνεται αιτία, λέει, να σκανδαλίσει ένα μικρό μωρό. Τότε το βουλάει το μικρό. Τότε λέει, η ποινή του είναι να δέσει στο λαιμό πέτρα μήλου, μιλό πέτρα λέει, και να βληθεί στην θάλασσα. Δεν πρόκειται να σωθεί δηλαδή. Ουέδιου το σκάνδαλο να έρχεται. Αλίμονο λέει σε εκείνον που θα γίνει αιτία να σκανδαλίσει κάποιον. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, γυναίκες, μη φοράτε παντελόνια. Τέρμα. Μην το βάλετε πάνω σας το παντελόνι. Τέρμα. Μη φορέσετε παντελόνι. Μόλυνε ο διάολος όλες τις γυναίκες της οικουμένης, όχι σε ένα τόπο. Και ερώτησα μια ημέρα και λέγω, ο αρχηγός της μόδας ποιος είναι? Ποιος θα είναι? Ο διάολος. Εσείς που τα ακούτε μην τα λέτε. Αρχηγός της μόδας, όταν ακούς μόδα, ο αρχηγός είναι ο διάβολος. Προσέχετε, μην ακολουθείτε τη μόδα, λέγει ο Θεός. Τη μόδα μην την ακολουθείτε, λέει. Διότι εγώ σας προειδοποιώ, λέγει, να ξεχωρίσετε από αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν πίσω από τη μόδα. Να χωρίσετε τον εαυτό σας, λέει. Να με ακολουθήσετε εμένα, και εγώ, λέγει, θα είμαι ο πατέρας σας και εσείς θα είστε τα παιδιά. Εάν πηγαίνετε πίσω από τη μόδα, τι να σας πω? Λυπάται ο Θεός. Η μόδα είναι ολόκληρος η κόλασης. Προσέχετε τα μωράκια σας, όταν είναι κοριτσάκια, μην τους φοράτε παντελόνια. Οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας δεν έκαναν αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα. Και έζησαν
και μεγαλούργησαν και φτάσαν ως εδώ. Εμείς λέμε, χωρίς τούτο δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ψέμα μεγάλο του διαβόλου είναι αυτό. Πέστε μου, έχει ένα ψάρι που ονομάζεται πέστροφα. Γιατί έχει αυτό το όνομα, μπορείτε να μου πείτε. Δεν το ξέρετε. Πέστροφα είναι αυτό το ψάρι το οποίο κατεβαίνει ο ποταμός και πάει το ρεύμα και εκείνο το έδωσε ο Πανάγαθος Θεός αντί να πηγαίνει με το ρεύμα να πηγαίνει αντίθετα. Γι' αυτό ονομάζεται πέστροφα, επιστρέφει αυτό. Ενώ πάει το νερό μπροστά κάτω και παρασύρει, τι παρασύρει, ό,τι φανταστούμε. Ξύλα, δέντρα, πέτρες, αυτοκίνητα τα βλέπετε μες στην τηλεόραση όταν κατέβουν αυτά. Εκείνο το ψάρι πηγαίνει αντίστροφα, πίσω. Επιστρέφει, γι' αυτό του έδωσαν το όνομα πέστροφα. Αυτό θέλει ο Θεός από μας. Αντί που πηγαίνει το ρεύμα προς τα κάτω και παρασύρει τους πάντας και τα πάντα, εμείς να στραφούμε πίσω, πάμε αντίθετα. Για να σωθούμε. Αν δεν το κάνουμε, δεν σωζόμαστε. Προσέχετε δε πολύ στην εκκλησία οι γυναίκες μην πηγαίνετε με τις βεντάλιες και να κάθεστε στην καρέκλα και αντί να προσέχετε τα λόγια που λέγει ο ιερεύς, τα λόγια που λένε οι ψάχτες, αντί να προσέχετε τη Θεία Λειτουργία, κάνετε αέρα με την βεντάλια. Ξέρει ο Σατανάς τι κάνει. Σας πιάνει η ζέστη και νομίζετε ότι αυτή είναι ζέστη και καίγεστε. Η ζέστη και το κάψιμο δεν είναι στον τον κόσμο, είναι στην κόλαση. Εκεί δεν αντέχεις ένα σπίρτο όταν το ανάψεις, αν μπορέσεις και αγγίσεις το χέρι σου πάνω, πώς θα αντέξεις να είσαι μέσα στην κάμινον του πυρός, λέει. Προσέχετε επίσης, μην πηγαίνετε στην εκκλησία χωρίς μανίκια οι γυναίκες. Προσέχετε το πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Και όχι στην εκκλησία μόνο, και έξω. Μη φοράτε ξεμάσκαλα φορέματα. Ποτέ σας. Διότι είναι φοβερό το σκάνδαλο για τους άντρες αυτό. Μην νομίζετε ότι είναι μικρό. Η γυναίκα, επειδή είναι γυναίκα, πρέπει να προσέχει πολύ να φυλάξει το σώμα της. Να το σκεπάζει το σώμα της. Και το κάθισμα σου πρέπει να το προσέχεις και το περπάτημα σου πρέπει να το προσέχεις και το ντύσιμο σου πρέπει να το προσέχεις και τα λόγια σου πρέπει να τα προσέχεις, να είσαι το καλό παράδειγμα και να φωτίσεις τον κόσμο. Ο Θεός είπε ότι είστε το φως του κόσμου. Αυτά τα λόγια τα οποία είπαμε να τα προσέχετε. Ο Θεός να είναι μαζί σας, να σας φυλάτε και όσο το να ανταμωθούμε πάλι, έχει ο Θεός.